Καλησπέρα σας, κύριε Παπαυαγγέλου. Καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσω σήμερα το πλαίσιο έναρξης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Πρόκειται για μια δέσμη ρυθμίσεων που έχει στον πυρήνα της τα αυξημένα μέτρα πρόληψης με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής των Ειδικών. Μέτρα πρόληψης που προκύπτουν από εμπεριστατωμένη ανάλυση των πραγματικών δεδομένων, καθώς και επιστημονικών μελετών και στοιχείων. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εισαγωγικές σκέψεις, απευθυνόμενοι κυρίως στους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες. Απευθύνομαι αρχικά στους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Δοκιμαστήκατε πολύ. Κληθήκατε να μείνετε για πολλές εβδομάδες μακριά από τις δραστηριότητές σας, το φυσικό σας περιβάλλον, που είναι το σχολείο, το πανεπιστήμιο, μακριά από τους φίλους σας και την καθημερινότητά σας. Προσαρμοστήκατε όμως γρήγορα. Επιδείξατε υπευθυνότητα και βγήκατε νικητές. Είστε αξιέπαινοι και μας κάνετε υπερήφανους. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις προσωπικές σας θυσίες, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προηγούμενη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Η νέα χρονιά θα είναι και αυτή απαιτητική, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι. Εκπαιδευτική και στελέχη εκπαίδευσης. Η συμβολή σας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην ανέλυξη των παιδιών είναι πάντοτε κέρια και πρωταγωνιστική. Το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου κληθήκατε να διαδραματίσετε έναν ακόμη κρίσιμο ρόλο. Όταν οι εκπαιδευτικές δομές μας έκλεισαν, εργαστήκατε άοκνα για να επιτρέψετε στα παιδιά μας να διατηρήσουν στενή την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξοικειωθήκατε με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που θέσαμε στη διάθεσή σας. Προσαρμόσατε το εκπαιδευτικό σας υλικό και δώσατε τη δυνατότητα να συνεχιστεί η εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Και στη συνέχεια, το Μάιο και τον Ιούνιο, η συμβολή σας ήταν και πάλι καταλυτική. Χρειάστηκε να εξηγήσετε στα παιδιά τα μέτρα πρόληψης, να τα καθοδηγήσετε ώστε να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα. Και τώρα, καλείστε εκ νέου να τους καθοδηγήσετε στη νέα αυτή κανονικότητα, πάντοτε στη βάση των νέων οδηγιών του ΕΟΔΗ και του προσαρμοσμένου υλικού που θα σας αποστείλουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα έχετε κάνει μέχρι σήμερα και σας καλούμε να προσέλθετε το ίδιο δυναμικά τη νέα χρονιά. Το Υπουργείο βρίσκεται δίπλα σας με όλες τις δυνάμεις του. Απευθύνομαι τέλος στους γονείς και κηδεμόνες. Κατανοώ απόλυτα τις ανησυχίες σας. Είμαι κι εγώ μητέρα και μάλιστα μικρών παιδιών. Όλοι οι γονείς έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για οτιδήποτε αγγίζει το σχολείο και την καθημερινότητα των παιδιών μας. Πολλές φορές η στάθμιση και οι αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε είναι δύσκολες, αλλά πορευόμαστε πάντοτε με γνώμονα το καλό των παιδιών μας για να προστατεύσουμε από τη διασπορά του ιού, αλλά ταυτόχρονα για να του διασφαλίσουμε το εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό της εκπαίδευσης. Έχουμε χρέος τα παιδιά μας να είναι στο σχολείο με τα καλύτερα δυνατά μέτρα προστασίας που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί, όπως άλλωστε συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου. Γιατί η ευνίδια, η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πνευματική, κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών. Και έρχομαι στο θέμα της μάσκας. Γιατί και ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος του γονέα και κηδεμόνα, θα είναι καθοριστικός. Η απόφαση για υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε καιρό πανδημίας είναι σαν την αυτονόητη υποχρέωση τα παιδιά μας να φοράνε ζώνη στο αυτοκίνητο ή να κάθονται σε ειδικό κάθισμα. Σαν την αυτονόητη υποχρέωση να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας. Η μάσκα είναι ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας και για τους γύρω μας. Το τονίζει η ίδια η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία σε εκτενή ανακοίνωσή της και εκθέτει όλους τους λόγους για τους οποίους η μάσκα είναι και απόλυτα ασφαλής και εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την προστασία των παιδιών μας. Εμπιστευτείτε και ως προς αυτό τις δυνατότητες προσαρμογής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και τη λυτρωτική δύναμη της μαθησιακής διαδικασίας, που μπορεί ακόμα και τη χρήση της μάσκας ως ατομική πράξη, συλλογική ευθύνη και εκπαιδευτική διαδικασία να τη μετουσιώσει σε χρήσιμο και δημιουργικό μάθημα ζωής για τα παιδιά μας. Μάθημα προσαρμοστικότητας, αλλά προπαντός μάθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.
Θα χρειαστεί λοιπόν το επόμενο διάστημα προσπάθεια, επιμονή και προσαρμοστικότητα. Είναι για το καλό των παιδιών μας, είναι για το καλό όλων μας. Κυρίες και κύριοι, η έναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών προβλέπεται με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο λειτουργίας βασίζεται στην εισήγηση και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, η οποία έλαβε υπόψη τα τελευταία επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα. Και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες, κυρία Παπαευαγγέλου, για την πολύτιμη καθοδήγηση όλης της Επιτροπής και των υποεπιτροπών που ασχολούνται με θέματα παιδείας καθ' όλη τη διάρκεια της πρωτοφανούς αυτής υγειονομικής κρίσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια κατάσταση δυναμική. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί βάσει των συνθήκων που ισχύουν σήμερα. Στην πορεία, κάθε βήμα θα αξιολογείται και θα επικαιροποιείται αν χρειαστεί στη βάση της εξέλιξης της πανδημίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως επίσης έχουμε τονίσει από την αρχή της πανδημίας. Ξεκινώντας από τις σχολικές δομές όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής. Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός είναι την 3η-1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν τα μαθήματα μία εβδομάδα νωρίτερα από άλλες χρονιές. Παρότι η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τις 7 Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να υπάρξει κάποια παράταση. Στόχος είναι να περιοριστούν σημαντικά οι μετακινήσεις τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη των σχολείων, για να περιοριστεί η τυχόν μετάδοση από ασυμπτωματικούς. Θα ήθελα όμως εκ μέρους της κυβέρνησης να επιφύνω μία έκκληση στους γονείς. Να επιστρέψουν οι οικογένειες μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Θα περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων και οι τελικές αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης των σχολείων θα ληφθούν την 1η Σεπτεμβρίου. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα είναι με όλους τους μαθητές σε καθημερινή βάση. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Η λειτουργία των σχολείων θα γίνει με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, τα οποία θα ελέγχονται αυστηρά για το καλό όλων μας και πρωτίστως των παιδιών μας. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όλα τα σχολεία, από νηπιαγωγεία έως λύκεια, ολοήμερα, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έρχομαι στα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό, χρήση μάσκας. Χρήση μάσκας πού? Σε εσωτερικούς χώρους κυρίως, εκτός από την ώρα φαγητού. Σε εξωτερικούς χώρους μόνο σε περίπτωση συνωστισμού. Δεν προβλέπεται, το τονίζω, δεν προβλέπεται η χρήση της μάσκας στα διαλύματα. Σημειωτέων τα διαλύματα θα είναι διαφορετικές ώρες ανά ομάδες μαθητών. Ούτε προβλέπεται η χρήση της μάσκας στη γυμναστική. Επίσης, η μάσκα είναι υποχρεωτική στα μέσα μεταφοράς μαθητών. Χρήση μάσκας από ποιους? Για τους εκπαιδευτικούς, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Το ίδιο και για τους μαθητές όλων των λυκειών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στη χρήση της μάσκας από τον νηπιαγωγείο έως και την 3η Δημοτικού. Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΗ για μαθητές που εξαιρούνται από τη χρήση της μάσκας για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους. Οδηγοί, συνοδοί και μαθητές κατά τη μεταφορά τους στα ειδικά μεταφορικά μέσα, στα μεταφορικά μέσα μαθητών, και εκεί η μάσκα υποχρεωτική για όλους. Κατά την περίοδο προσαρμογής προνηπίων, υποχρεωτική χρήση της μάσκας από τον γονέα, τον κοινοδημόνα, το πρόσωπο που συνοδεύει τα προνήπια. Πάντοτε όμως σταθερό πρόσωπο. Η κυβέρνηση θα διαθέσει δωρεάν υφασμάτινες μάσκες σε όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεύτερο μέτρο, ενημέρωση και οδηγίες. Θα υπάρξουν επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΟΔΗ και του Υπουργείου Παιδείας προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. Θα υπάρξουν ειδικές οδηγίες για τη χρήση της μάσκας. Ενημερωτικές συνεδρίες σε μαθητές από εκπαιδευτικούς αλλά και από γιατρούς στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα υπάρξουν ενημερωτικά βίντεο για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Θα διανεμηθούν με μέρημνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Ιστορικών αντισηπτικά στα σχολεία και προβλέπεται σχολαστικός καθαρισμός και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων
και μετά το πέρας αυτής. Προβλέπονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ σε σχολεία σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμβασης. Προβλέπονται διαφορετικά διαλύματα, ώστε να περιοριστεί ο συγχρονισμός πολλών διαφορετικών μαθητικών ομάδων. Μέτρο έκτο. Προβλέπεται προσαρμοσμένη λειτουργία των κηλικίων βάσει ειδικής πρόβλεψης του Υπουργείου Εσωτερικών στη βάση πάντοτε των οδηγιών της Επιτροπής. Οι σχολικοί εορτασμοί θα διενεργούνται εντός κάθε τμήματος για την αποφυγή συγχρονισμού διαφορετικών μαθητικών ομάδων. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί θα διενεργούνται με υποχρεωτική τήρηση μάσκας και πλήρη τήρηση των λοιπόν μέτρων προστασίας. Δεν θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρας σχολικές εκδρομές και μαθητικά συνέδρια. Οι επισκέψεις, για παράδειγμα σε μουσεία, σε δημόσια κτίρια, θα πραγματοποιούνται ένα τμήμα. Το ίδιο και οι σχολικοί περίπατοι σε εξωτερικούς χώρους. Όσον αφορά στα αθλήματα, ενθαρρύνεται η άσκηση σε εξωτερικό χώρο. Στα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες πρέπει να είναι μικρές και σταθερές ως προς τη σύνθεσή τους. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά πρωταθλήματα. Μέτρο 12. Στα εργαστήρια προβλέπεται διατήρηση σταθερών ομάδων συνεργασίας και απαιτείται καθαρισμός των υλικών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Αίθουσες πληροφορικής. Προβλέπεται καθαρισμός του πληκτρολογίου και του ποντικού μετά από κάθε χρήση. Για τα μουσικά όργανα, ειδικά σε περίπτωση χρήσης πνευστών οργάνων, πρέπει να τηρείται η απόσταση των 3 μέτρων και προβλέπεται καθαρισμός οργάνων μετά από κάθε χρήση. Εκφράζουμε, κυρίες και κύριοι, ισχυρή σύσταση για χρήση ατομικού παγουριού, ατομικού νερού. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, το οποίο θα δωρήσει από ένα παγούρι σε όλους τους μαθητές δημοτικού της χώρας. Πρόκειται για λύση που και εξυπηρετεί τους αναγκαίους όρους υγιεινής, αλλά είναι και ωφέλιμη για το περιβάλλον. Και τους ευχαριστούμε θερμά για τη γενναιόδορη αυτή προσφορά. Έρχομαι τώρα σε ζητήματα απουσιών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Εφ' εξής, οι απουσίες σχετικά με τον κορονοϊό δικαιολογούνται ως εξής. Πρώτον, αν νοσεί από κορονοϊό ο ίδιος ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Δεύτερον, αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές θα οριστούν από την Επιτροπή. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας. Τρίτον, αν ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας και στην περίπτωση αυτή θα παρέχει τηλεκπαίδευση σε μαθητές που επίσης παραμένουν σπίτι. Για τους εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που μόλις προέγραψα, προβλέπεται η διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης. Και αντίστοιχα για τους μαθητές που θα απουσιάζουν η παρακολούθηση διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης. Ενώ έχουμε εξασφαλίσει επιπλέον πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν. Για τους εργαζόμενους γονείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα υπάρξει ειδική μέριμνα για άδεια ειδικού σκοπού εφόσον έχουν παιδί που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και πρέπει να απουσιάσει από το σχολείο. Για τα ειδικά σχολεία, προβλέπεται όμοια λειτουργία με τις λοιπές σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τη διαφοροποίηση στη χρήση μάσκας ως εξής. Για τους εκπαιδευτικούς, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας ή και προμετωπίδας κατά περίπτωση. Παράδειγμα, οι λογοθεραπευτές θα μπορούν να φορούν μόνο προμετωπίδα για λόγους χιλιοανάγνωσης. Για τους μαθητές, η χρήση μάσκας προβλέπεται μόνο εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σημειωτέων, ότι τα τμήματα στην ειδική αγωγή είναι εξαιρετικά μικρά, με μέσο όρο 3 μαθητές. Για τα ολοήμερα σχολεία, η λειτουργία θα είναι όμοια με τις σχολικές μονάδες. Υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση του θεσμού για να καλυφθούν περισσότεροι μαθητές. Και θα ήθελα εδώ να απευθύνω μια θερμή παράκληση και προτροπή προς τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο. Και το λέω αυτό και για λόγους παιδαγωγικούς και για να περιορίσουμε την επαφή των μικρών μαθητών με τις ευάλωτες ομάδες, με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες.
έχουμε εξασφαλίσει πολύ σημαντικά κονδύλια, άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, για να είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτήν την πολύ σημαντική επέκταση. Και σας καλούμε να αξιοποιήσετε τη σημαντική αυτή δυνατότητα. Όσον αφορά τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού, η λειτουργία τους ξεκινά βάσει απόφασης του συντονιστή εκπαίδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες κάθε χώρας. Για τα φροντιστήρια, προβλέπονται όμοιοι κανόνες λειτουργίας με τα σχολεία και αυστηρή έλεγχη και εκεί. Σε περίπτωση κρούσματος, θα ακολουθείτε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Θα κλείνει το τμήμα, όχι το σχολείο, το τμήμα, και θα ακολουθεί η χνηλάτιση των επαφών του κρούσματος. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας ενός τμήματος ή μιας σχολικής μονάδας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ως προς την τηλεκπαίδευση, είναι έτοιμες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας. Για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία μεταξύ του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και της εταιρείας Cisco για τους σκοπούς τηλεκπαίδευσης, πάντοτε δίχως ουδεμία χρέωση για το ελληνικό δημόσιο. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία για τη συνεχιζόμενη στήριξη. Η σύνδεση των μαθητών και εκπαιδευτικών θα γίνεται με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Έχουν ήδη ενισχυθεί όλα τα σχετικά δημόσια δίκτυα και οι υποδομές Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το E-Class, το E-Me. Έχουμε εξασφαλίσει εκ νέου μηδενική χρέωση δεδομένων, data, σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο. Και ευχαριστούμε θερμά τους παρόχους, Κοσμοτέ, Vodafone, Wind, αλλά και τον ΣΕΠΕ. Έχουμε εξασφαλίσει την ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με πάνω από 70.000 φορητές συσκευές, από 4.500 περίπου που υπήρχαν όταν αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου. Δημιουργήσαμε και υπάρχουν έτοιμα σειρά μαθημάτων εκπαιδευτικής τηλεόρασης για μαθητές δημοτικού και υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα επέκτασης αυτών. Έχουν ήδη εκπονηθεί και θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κάλυψη ύλης. Έχουν ήδη εκπονηθεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα έχει ήδη παρακολουθήσει σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, ενώ ακολουθεί και άλλο πρόγραμμα ταχύρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Οι επαναληπτικές εξετάσεις πανελλαδικές ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου για τα γενικά λύκεια και τους Έλληνες του εξωτερικού και στις 24 Σεπτεμβρίου για τα επαγγελματικά λύκεια. Θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες Εθνικής Επιτροπής, όπως αυτές ίσχυσαν και κατά την προηγούμενη εξαστική περίοδο. Ως προς τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης. Στα ΙΕΚ, από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνονται εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Στις 5 Οκτωβρίου ξεκινά η νέα χρονιά. Η έναρξη της νέας χρονιάς θα γίνει με κανονική λειτουργία σε πλήρη σύνθεση, με αυξημένα μέτρα πρόληψης, όπως στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής μάσκας για όλους. Τα εργαστήρια θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία στους χώρους των ΙΕΚ και των εργαστηριακών κέντρων, καθώς και σε όσες επιχειρήσεις προβλέπεται η παρουσία καταρτιζόμενων. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας στο Νεπάλ ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κανονικά, ενώ τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας την 15η Σεπτεμβρίου. Και έρχομαι, κυρίες και κύριοι, στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσον αφορά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, όπως και στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, είναι στην ευχέρεια των πανεπιστημίων να αποφασίσουν τον τρόπο διενέργειας είτε διαζώσης των εξετάσεων, είτε διαζώσης με εφαρμογή των μέτρων πρόληψης που έχει ορίσει η Επιτροπή, είτε εξαποστάσεως. Ως προς το χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτητές επιστρέφουν κανονικά στα πανεπιστήμια τους, στις πόλεις όπου βρίσκονται τα πανεπιστήμια τους. Διαζώσεις. Θα πραγματοποιούνται οι κλινικές ασκήσεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι ομάδες μελέτης μέχρι 30 ατόμων, καθώς και οι μεγάλες θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ενίσχυση από το Υπουργείο Παιδείας του εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία σε ολιγομελείς ομάδες μέσω ΕΣΠΑ. Η στήριξη ύψους που ξεπερνάει μάλλον τα 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται περίπου 2.000 θέσεις. Για μεγάλες διαλέξεις άνω των 50 ατόμων προβλέπεται εξαποστάσεως διδασκαλία με δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών πλατφορμών
από τις εταιρείες Microsoft και Google, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά. Τα μέτρα πρόληψης που θα λαμβάνονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας από όλους, στις περιπτώσεις διδασκαλίας και μελέτης με φυσική παρουσία. Για τις κλινικές ασκήσεις θα ισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας που ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι φυτικές εστίες θα λειτουργήσουν κανονικά, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κοινόχρηστους χώρους. Στα εστιατόρια θα συνεχιστεί ο διαμοιρασμός του φαγητού σε πακέτο. Τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν και για τα κολέγια. Στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης των δομών που υποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση και πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, έχουν εγκριθεί ανάμεσα σε άλλα εκάτοθη δράσεις. Σημαντική επέκταση ολοήμερων σχολείων. Επιπλέον κονδύλι άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, ώστε να μένουν περισσότερα παιδιά στο σχολείο έως τις 4 το απόγευμα και να περιοριστεί η επαφή των παιδιών με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών. Αναπληρωτές για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία εκπαιδευτικών που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και για τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων, τα λεγόμενα διαδικτυακά τμήματα. Όλα τα παραπάνω, επιπλέον των 4.500 μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και των 10.500 διορισμών στη γενική εκπαίδευση που βαίνουν και αυτοί προς ολοκλήρωση και ενισχύουν σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. Αναβάθμιση των δημόσιων πλατφορμών, η ΚΛΑΣ και η ΜΗ, μέσα από την ενίσχυση των δικτύων και του ανθρωπίνου δυναμικού τους. Ενισχυμένο λοιπόν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ενισχύουμε το τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων με πάνω από 70.000 φορητές συσκευές. Προβλέπουμε προγράμματα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Εκπαιδευτική τηλεόραση, δημιουργία εκ του μηδενός βιβλιοθήκης μαθημάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με δυνατότητα για επέκταση. Και στα πανεπιστήμια, ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διενέργεια μαθημάτων σε ολιγομελείς ομάδες. Τέλος, οι βιβλιοθήκες. Η λειτουργία θα είναι κανονική, με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των χρηστών. Εδώ τα μέτρα είναι πιο ενισχυμένα, καθότι αναμειγνύονται διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κλείσω με μία έκκληση προς όλους τους φορείς της χώρας να συμπράξουν στο έργο που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις. Μελετάμε όλες τις πτυχές κάθε προβλήματος, πορευόμαστε βήμα-βήμα με τους εξαιρετικούς ειδικούς που εμπιστευόμαστε, αναθεωρούμε αν χρειαστεί τις όποιες αποφάσεις. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε μία τέτοια κρίσιμη στιγμή είναι στήρες αντιπαραθέσεις. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο. Η γόνιμη αντιπολίτευση μας βελτιώνει. Είμαστε παραπάνω από πρόθυμοι να ακούσουμε κάθε γνώμη και κριτική. Ωστόσο, η δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και η καλλιέργεια θεωριών συνωμοσίας μόνο βλάπτει. Αύριο θα ενημερώσουμε από κοινού με τον Υπουργό Υγείας τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για θέματα αντιμετώπισης του κορονοϊού στους επιμέρους τομείς ευθύνης μας, πάντοτε με σεβασμό στους θεσμούς και συνέστηση της ευθύνης μας. Σας ευχαριστώ πολύ.